Το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκε από τις εκλογές της 25 η Ιουνίου ο συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων Έλληνες για την πατρίδα και την ελευθερία εξηγεί το σκεπτικό που εκδόθηκε από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αριού Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι ο συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων Ελλήνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία αποτελεί τον Μανδύα υπό τον οποίο υποκρύπτεται το πολιτικό κόμμα Εθνικό Κόμμα Έλληνες με ιδρυτή και πραγματικό αρχηγό τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος συνεχίζει να έχει την ίδια ρητορική άσκηση βίας. Στην πολυσέλιδη απόφαση του, 354 σελίδες, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας κάνει εκτενή αναφορά αφενός στην πορεία της Χρυσής Αυγής και αφετέρου στη δράση του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και των υπόλοιπων 28 υποψηφίων βουλευτών του Επίμαχου Συνδυασμού. Ο Άριος Πάγος καταλήγει μάλιστα ότι πολλοί εξ αυτών είχαν άμεση σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ενώ κάποιοι εξ αυτών συμμετείχαν ως υποψήφιοι οι βουλευτές της εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2015 με τα ψηφοδέλτια της χρυσή Αυγής. Επιπλέον το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικαλείται και το σκεπτικό της προηγούμενης υπαριθμών 8-2023 τους, με την οποία είχε κοπεί και πάλι ο Ηλίας Κασιγιάρης από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Οι αεροπαγίτε υποστηρίζουν στην απόφασή του πω ο Ηλία Κασιδιάρη δεν έπαυσε να είναι ο πραγματικό αρχηγό του κόμματο Εθνικό Κόμμα Έλληνε, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια τη Χρυσή Αυγή. Ουδέποτε αποδοκίμασε ή απεμπόλησε έστω και κατελάχιστον την προηγούμενη ο ηγετικό τέλεχο τη Χρυσή Αυγή ρητορική μίσου, τη βίαιη και ρατσιστική δράση του στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του ΟΣΑΝΟ Κόμματο. Αντιποιούμενου του θεσμικού μηχανισμού του ελληνικού κράτου, την επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών του κράτου δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία.